Σήμερα Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, ώρα 19, ξεκινά το Δημοτικό Συμβούλιο που συγκαλείται νόμιμα ύστερα από την 5336 κάθετος 6 Δευτέρου 2014 πρόσκληση με την οποία προσκλήθηκαν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι λοιποί συμμετέχοντες. Πριν προχωρήσουμε, θέλω να ανακοινώσω στο σώμα ότι ο Αντιδήμαρχος, ο Γιώργος Χατζηδάκης, είναι δικαιολογημένος σαπών. Είχε δυστυχώς μια σοβαρή απώλεια της μητέρας του και βεβαίως και από αυτό το βήμα του εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια. Μια δεύτερη ανακοίνωση που θέλω να κάνω είναι ήρθε ένα αίτημα από το Σύλλογο Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου για έκδοση ψηφίσματος υπέρ της αποκατάστασης των αποταμιεύσεών τους. Θα το βάλουμε στα εκτός ημερήσιας διάταξη και θα αποφασίσουμε αν θα συζητήσουμε και αν θα βγάλουμε το ψήφισμα. Παρακαλώ, αν δεν έχει ο κύριος Δήμαρχος ανακοινώσεις, να ανακοινώσει κάτι, να περάσουμε στις ερωτήσεις. Ανακοίνωση. Ναι, κυρία Ζανιά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι αύριο στις 11 η ώρα στο πρώτο καπί θα κόψουμε την πίτα και την Πέμπτη 10.30 στο δεύτερο στην Αγία Μαρίνα και 11.30 στο τρίτο. Ωραία, ευχαριστούμε κυρία Ζανιά. Παρακαλώ τους επικεφαλείς, αν έχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις, υποδείξεις, να τις κάνουν. Κυρία Τσατσούλη, έχετε το λόγο. Ένα ερώτημα θέλω. Είχαμε κάνει μια, με αφορμή δηλαδή, μια, ας το πούμε, περιοδία στους χώρους εδώ του Δήμου. Μπήκαν από εργαζόμενους ζητήματα γύρω από τις, αυτό που λέμε, διοικητική διάρθρωση, διευθυντές, προϊσταμένους και τα αρέστα. Πέστε μου, γιατί υπάρχουν υπηρεσίες, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται και σοβαρές, αν μπορείτε να μου δώσετε μία αιτιολογία, που έχουν π.χ. μία διευθύντρια. Ή υπάρχουν... Δεν μ' ακούει ο Δήμαρχος, δεν μ' απαντήσει κατά. Ή υπάρχουν υπηρεσίες χωρίς προϊσταμένους. Π.χ. το ΚΕΠ, το κεντρικό εδώ στην πλατεία Φλέμινγκ. Ή υπάρχουν υπηρεσίες, ή μάλλον θα το έλεγα αλλιώς, υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν όλα τα προσόντα για να καλύψουν αντίστοιχες θέσεις και προτιμούνται να μείνουν κενές παρά να δοθούν αντίστοιχα οι θέσεις. Και μαζί με αυτό ένα τελευταίο. Αντιλαμβάνομαι, εντάξει, τώρα σε αυτές τις δύσκολες εποχές που έχουν μειωθεί μισθείς και μια σειρά άλλα, κάποιοι άνθρωποι, ακόμη μέσα στα πλαίσια των εργαζομένων, να παίρνουν κάποιες δουλειές, δευτερεύουσες, να συμπληρώνουν εισόδημα και αυτά. Γιατί με ρωτάνε, και θα ήθελα κι εγώ να μου απαντήσετε, παράδειγμα αυτή την υπηρεσία του ΟΓΑ, την αναλαμβάνουν άνθρωποι που παίρνουν το επίδομα του διευθυντή ή του προϊσταμένου και δεν τη δίνει, ας πούμε, σε έναν άλλον, και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια την έχουν αυτή την υπηρεσία, που σημαίνει συμπληρωματικό εισόδημα. Γιατί λειτουργείται έτσι, μια αιτιολογία, τέλος πάντων, μια σκέψη, τι ακριβώς γίνεται. Άλλος συνάδελφος, ερώτηση, ο κύριος Πατσαβός. Κύριε Πρόεδρε, επανέρχομαι σε μια ερώτηση που είχα βάλει πριν 3 δημοτικά συμβούλια και στην οποία δεν είχα πάρει απάντηση. Και θα ήθελα να μπει θέμα για συζήτηση το πώς θα μπορούσε ο Δήμος Ηλιούπολης να στηρίξει τους πληγέντες και όχι μόνο τους πληγέντες σαν οικογένειες και σαν άτομα, αλλά όλο το νησί της Κεφαλονιάς και από το δεύτερο σεισμό που χτύπησε το νησί.
και όπως ξέρετε το 80% της οικονομίας του νησιού αυτού στηρίζεται στην τουριστική, στον τουρισμό και κινδυνεύει πράγματι να μείνει την τουριστική περίοδο εκτός αγοράς. Νομίζω ότι οι δήμοι της πόλης έχουν υποχρέωση να στηρίξουν αλληλέγγυη τις οικογένειες και τους πληγέντες. Τα στοιχεία είναι πλέον καταγεγραμμένα και τραγικά, η απογραφή των ζημιών. Οι υποδομές έχουν διαλύσει και οι οικογένειες κοιμούνται απάνω στον καζόν, με συνέπεια να απαιτείται μεγάλη βοήθεια από όλη την Ελλάδα να φτάσει στο νησί αυτό, προκειμένου να στηριχτούν οι οικογένειες και να βγουν από το γκρίο χειμώνα και από την οικονομική, το οικονομικό χτύπημα που δέχτηκαν από τον Εγκέλαδο. Ευχαριστούμε κύριε Πατσαβέ. Άλλος συνάδελφος, κύριε Κοκοτίνη. Εγώ ήθελα να ρωτήσω και να επισημάνω ένα θέμα το οποίο είχαμε πει να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Μουσείο. Από μια περιοδία που έκανα, υπάρχει πρόβλημα πέρα από τη μη λειτουργία με τον εξοπλισμό του. Δηλαδή, τα αρχεία του κάτω στο υπόγειο πλημμυρίζουν, δεν μπορεί να πιάσει ούτε φακέλους και θα καταστραφεί το αρχείο της πόλης. Ξέρω ότι έχουν προσληφθεί 2 πενταμινίτισες κοπέλες, όμως το πρόβλημα είναι ότι τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, πρέπει επιγόντως να λυθεί το θέμα με τα, επαναλαμβάνω, με τα αρχεία. Είναι όλα σε κουτιά, δεν είναι σε μια κατάσταση άθλια και επαναλαμβάνω και ο χώρος εκεί χρειάζεται τεχνική υποστήριξη, γιατί πλημμυρίζει και έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Και βέβαια, αυτό είπαμε, επαναλαμβάνω, πρέπει να μπει οπωσδήποτε στο Συμβούλιο πώς θα λειτουργήσει. Εγώ προσωπικά έχω πρόταση σαν παράταξη και για το κόστος λειτουργίας του μουσείου, το οποίο είναι ιδιαίτερα χαμηλό κόστος και είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή, πέρα από το τεχνικό πρόβλημα, επαναλαμβάνω, των εγκαταστάσεων, να έχει γίνει ένα τρομερό έξοδο από τη... να έχει φτιαχτεί ένα μουσείο, να είναι ένα αυτόνομο νομικό πρόσωπο και αυτή τη στιγμή δυστυχώς να μην λειτουργεί. Και ξέρετε πολύ καλά τι ρόλο παίζει η λειτουργία. Θα μπορούσε να είναι, πέρα από Μουσείο Αντίστασης, να είναι και το αρχείο της πόλης, να είναι το κύτταρο της μνήμης. Ένα είναι αυτό, και ήθελα να βάλω και ένα δεύτερο θέμα. Για το θέμα του ΟΔΙΟΥ, ξέρω ότι ήταν να πάρει άδεια και νομίζω ότι έχει αγοραστεί και ένας εξοπλισμός 30.000. Θα ήθελα ενημέρωση γιατί αν προχώρησε η έκδοση αδείας ή όχι. Και δεύτερον, γιατί για να πάρουμε τον εξοπλισμό, υποτίθεται είχαμε ένα σχέδιο να δουλέψει τουλάχιστον από τώρα, αν θα έλεγα, από το Φλεβάρι. Θα ήθελα μια ενημέρωση στο θέμα λοιπόν ΟΔΙΟΥ. Αυτά. Κύριε Κοκοτίνη, άλλος συνάδελφος, κύριε Σόφη. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην πρόεδρο του νομικού προσώπου του Καφαδίλ, στη κυρία Ζανιά. Στο προηγούμενο τακτικό συμβούλιο, η κυρία Πάντου κατέθεσε ένα κείμενο. Στο κείμενο αυτό αναφέρει τα εξής χαρακτηριστικά. Λέει, από άγνωστο στους δημότες Ηλιούπολης συνολικά αριθμό νέων αιτήσεων, 407 βρέφη και νήπια δεν... μοριοδοτήθηκαν μάλλον. 152 αποκτήθηκαν με διάφορες βάσιμες ή αβάσιμες αιτιολογίες και 140 βρίσκονται στις 31/10/13 ακόμα στην αναμονή. Δηλαδή, 292 ήταν εκτός σταθμών. Επειδή έχουμε καταθέσει αρκετές φορές την ερώτηση και περιμένω να βρούμε να μας πείτε κάποια στιγμή τον αριθμό, πόσες αιτήσεις έχουν γίνει, πόσοι δικαιούνται και πόσοι έχουν πάρει θέση. Αυτά τα νούμερα είναι σωστά, τα δέχεστε? Να μας απαντήσει μετά. Είναι η τέταρτη φορά που γίνεται η ίδια. Κυρία Ζανιά, θα απαντήσετε μετά. Δεν απάντησε. Κυρία Πίκουλα, έχετε το λόγο. Να μεταφέρετε και από εμάς καλησπέρα στο σώμα. Τα θερμά συλληπιτήρια για την κλειπούσα μητέρα του κυρίου Χατζηδάκη. Να είναι η αιωνία μνήμη της και να... και αυτός και η οικογένειά του να έχουν υγεία.
Θα ήθελα να θέσω ένα θέμα, το πώς προχωράει και πώς εξελίσσεται η όλη διαδικασία πεζοδρόμησης γύρω από την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα πίσω από το Σκλαβενίτη. Είχαμε κάνει κατά το πρόσφατο παρελθόν μία συζήτηση, όμως τα έργα προχωράνε, οι μελέτες προχωράνε, οι κάτοικοι έχουν καταθέσει ήδη ένα υπόμνημα. Αν μπορεί, βέβαια είναι θέμα του κυρίου Χατζηδάκη να πω σήμερα, αλλά πιστεύω ότι μπορείτε να το καλύψετε από τον κύριο Δήμαρχος πιθανόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν υπάρχουν, από ό,τι βλέπω, άλλες. Κύριε Βασιλείου. Ανοιχτό είναι. Παρακαλούσα να έχουμε μια ενημέρωση από τους Πρόεδρους Σχολικών Επιτροπών σχετικά με κάποιες εκκρεμότητες οι οποίες υπάρχουν εδώ και 2-3 χρόνια, με κάποιους απολογισμούς οι οποίες δεν είχαν περάσει εδώ μέσα, μπήκαν για να ψαχτούν και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Επειδή η τετραετία μας τελειώνει, θα παρακαλούσα πριν από το κλείσουμε να ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει με αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Βασιλείου. Παρακαλώ οι κύριοι αντιδήμαρχοι να δώσουν απαντήσεις ή όποιος άλλος. Κύριε Αναστόπουλο, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Σχετικά με τα ερωτήματα που τέθηκαν, σε ό,τι αφορά τις κενές θέσεις προϊσταμένων, έχουν καλυφθεί εκτός από μία στο Φλέμινγκ, το οποίο άμεσα θα καλυφθεί και αυτή. Ορίστε. Αναπλήρωση όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Όχι ακόμη. Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες. Μέχρι σήμερα το παίρνανε, αλλά είναι ένα θέμα ανοιχτό σε σχέση με την πορεία και την Επίτροπο. Δεν έχουμε κάποιο νεότερο, αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα γύρω από αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά την υπηρεσία που παρέχεται για τον ΟΓΑ, είναι το γνωστικό αντικείμενο λίγο σύνθετο. Δεν είναι απλό, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Εντούτοις θα το δούμε ξανά αυτό, σε συνδυασμό και με τον νέο οργανισμό που θα έρθει. Δεν ξέρω ακριβώς, κύριε Ζασούλη. Ωραία, ευχαριστούμε τον κύριο Γενικό. Κυρία Ζανιά, θέλετε να δώσετε για να ακουστεί στο μικρόφωνο την απάντηση που θέλατε να δώσετε στον κύριο Σόφη. Ότι θα απαντήσετε σε επόμενο. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, είπα προηγουμένως ότι τα στοιχεία αυτά που έχει δώσει η κυρία Πάντου δεν τα έχω ελέγξει, τα νούμερα. Δεσμεύομαι όμως το επόμενο συμβούλιο να φέρω αναλυτικά τα νούμερα που έχει η υπηρεσία για τα παιδιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Δήμαρχε, για το λόγο. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Να μεταφέρω και εγώ τα συλληπιτήρια για την απώλεια της μητέρας του Γιώργου του Χατζηδάκη. Πριν πω στην απάντηση των υπόλοιπων θεμάτων, να πω στον κύριο Σόφη ότι επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρει χρόνο για να ξαναέρθουμε, μπορείτε, κύριε Σόφη, να επισκεφτείτε και την Πρόεδρο, να έχετε πλήρη και αναλυτικά στοιχεία. Τη ρώτησα τώρα, νομίζω ότι συμφωνεί, δεν έχει κανένα πρόβλημα και μέσα στη βδομάδα. Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα στις ερωτήσεις. Για την Κεφαλονιά, που ο κύριος Πατσαβός. Να πω καταρχήν, κύριε Πατσαβέ, μίλησα εγώ με τον Δήμαρχο της Κεφαλονιάς. Μου είπε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Η ΚΕΔΕ έστειλε ήδη 2 εκατομμύρια ευρώ, μιλάω από πλευράς αυτοδιοίκησης, και το μόνο που μου ζήτησε προσωπικά είναι να κάνουμε μια κινητοποίηση όλοι μας, όλες οι παρατάξεις, ο Δήμος, οι σύλλογοι, ώστε να μπορέσουμε να μαζέψουμε συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή μόνο κουβέρτες, ρούχα και ξηρά τροφή. Ούτε καν νερό δεν θέλουν πια, έχουν καλυφθεί από αυτή την κατεύθυνση. Και ήδη από προχθές έχουμε αρχίσει σιγά σιγά, επικοινωνούμε με όλους τους συλλόγους, όλοι τους φορείς και συγκεντρώνουμε, και αναλυτικότερα αν θέλετε θα σας πει και ο κύριος Γιαννάκης, συγκεντρώνουμε στο κοινωνικό παντοπολείο στην Ηρώος Κωνσταντοπούλου μόνο αυτά που μας ζήτησε ο Δήμαρχος της Κεφαλονιάς. Όσον αφορά τα άλλα που είπατε,
Δεν ξέρω λεπτομέρειες, για να είμαι ειλικρινής. Ξέρω όμως ότι υπάρχει ήδη συντονιστικό όργανο και κλιμάκιο. Και σήμερα γίνανε και κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με την ανασυγκρότηση του νησιού, με τους δρόμους, τις υποδομές, τις μελέτες που χρειάζονται, την επιδότηση του ενοικίου, την επιδότηση των επιχειρήσεων και πάει λέγοντας. Από πλευράς δικής μας, μας ζητήθηκε να κάνουμε αυτό το πράγμα μόνο, δηλαδή να ενισχύσουμε το Δήμο της Κεφαλονιάς με τα προηγούμενα είδη που σας είπα. Και βέβαια θα αναλάβουμε εμείς προσωπικά, με μια αντιπροσωπεία, να πάμε όλο αυτό το υλικό με δικά μας μέσα στο Δήμο Κεφαλονιάς. Τώρα, για το Δημοτικό 2. Λοιπόν, το Δημοτικό 2 έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε πάρει ήδη τον εξοπλισμό. Όπως ορίζει ο νόμος, ο εξοπλισμός αυτός αγοράστηκε παράλληλα με την έρευνα που έγινε για το πού βρίσκονται όλα τα όργανα της Δημοτικής Φιλαρμονικής. Αυτά όλα τα όργανα παραδόθηκαν. Έχουμε ήδη πλήρη εικόνα όλων των οργάνων, των ρούχων και της φιλαρμονικής, αλλά και του πλήρους εξοπλισμού του Δημοτικού Οδείου. Αυτό που μας μένει τώρα είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να πάρουμε την έγκριση της πυροσβεστικής μετά από μελέτη που έχουμε κάνει για την πυρασφάλεια. Αυτή τη μελέτη με την έγκρισή του να τη στείλουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Εκεί υπάρχει υπεύθυνος από το Υπουργείο Πολιτισμού, θα μας δώσει το OK. Και μετά θα φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πιστεύω ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έχουμε τον πλήρη φάκελο, αυτός είναι και ο στόχος μας, για τη λειτουργία του Οδείου. Να σας πω όμως, γιατί εδώ θέλω να το γνωρίζετε, ότι προκηρύξαμε και κάποιες θέσεις που μας είχαν εγκριθεί με τη λογική της ανταποδοτικότητας από το αντίστοιχο Υπουργείο Εσωτερικών. Από τη διερεύνηση που κάναμε, μας είπαν ότι ουσιαστικά νομίζω ότι μέχρι τις 28 Φλεβάρι, αρχές Μάρτη, έχουμε δικαίωμα στις προσλήψεις, αλλά θα το δούμε και αυτό, θα μας ταλεί και εγκύκλιος. Μας είπαν ότι είναι λάθος να προχωρήσουμε τώρα σε προσλήψεις, γιατί οι άνθρωποι αυτοί θα δουλέψουν μέχρι τέλος Ιουνίου, επειδή κλείνει ο κύκλος τους. Τι κάναμε λοιπόν, στη νέα πρόταση που φέραμε στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, που ξέρετε, προτείναμε αντίστοιχους καθηγητές για τη νέα χρονιά, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί μετά τον Ιούνιο να δουλέψουν και να δουλέψουν βέβαια μέχρι τέλη Ιουνίου του 2015. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας ετοιμάζουμε όλο τον εξοπλισμό, κατανέμουμε τα όργανα, έχουμε ήδη μετατάξει δύο μουσικούς από το Δήμο της Αθήνας που θα αρχίσουν σιγά σιγά να οργανώνουν το Οδείο και μετά τις εκλογές θα προχωρήσει και η διαδικασία της τελέχωσης του Δημοτικού Οδείου. Για το έκτο Δημοτικό Σχολείο, επειδή το επισκέφθηκα και πρόσφατα και μίλησα και με τους κατοίκους, έχει ολοκληρωθεί ο σχολικός δακτήλιος, απομένουν να γίνουν 2 με 3 σταγόνες επί της Αγίου Κωνσταντίνου και υπάρχει ένα αίτημα των πολιτών, που φαίνεται ότι είναι δίκαιο και σωστό, αυτό θα το συζητήσουμε όμως, ότι στην Αγισιλάου, ακριβώς αριστερά από την Αγίου Κωνσταντίνου, θα υπάρξουν σοβαρές δυσκολίες αν μπουν κάποιες σταγόνες. Το κατάλαβα η κυρία Πίκουλα, είμαστε σε επαφή με τους κατοίκους, είναι εδώ Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας, παρακάλεσα και τον κύριο Μπελιάτο Γιάννη σήμερα, που μας ήρθε το χαρτί, θα κάνουν μια επαφή εκεί με τον κόσμο, να το συζητήσουν και να είστε σίγουροι, ότι θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο για τους κατοίκους. Βεβαίως. Τρεις φορές η τεχνική υπηρεσία την περιοχή. Θα ήθελα λοιπόν να δίνουμε στον κόσμο την δυνατότητα και την επικοινωνία και να τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα γίνει απολύτως κάτι εάν και εφόσον δεν ελεγχθεί το αίτημά τους. Διότι έχουν ξεσηκωθεί και με απόλυτο δίκιο για πράγματα το οποίο δεν έχει νόημα να ξεσηκώσουμε αυτή τη φορά την κοινωνία. Σε ένα τόσο. Κυρία Πίκουλα, ακούστε, σας παρακαλώ κάτι. Ακούστε. Γιατί εγώ είμαι πολύ ειλικρινής. Ακούστε. Να μπαίνουμε σε εγώ το χαρτί που πήρα δεν είναι χαρτί ξεσηκωμού. Να είστε βεβαία ότι αν η τεχνική υπηρεσία μου εισηγηθεί ότι το έργο πρέπει να γίνει, ας ξεσηκωθούν όποιοι θέλουν. Εγώ δεν λαϊκίζω, ούτε κάνω λαϊκισμό σε αυτούς τους χώρους. Επειδή όμως πήρα ένα αίτημα τεκμηριωμένο και σοβαρό σε σχέση με κάποια άλλα, τα οποία ήταν ατεκμηρίωτα για το σχολικό δακτήλιο, όπως και την Αγίου Κωνσταντίνου, και επειδή οι άνθρωποι πραγματικά τεκμηριώνουν κάποια πράγματα, παρακάλεσα την τεχνική υπηρεσία να πάει και να δει πώς είναι τα πράγματα. Εάν η τεχνική υπηρεσία μου εισηγηθεί
ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, το έργο θα συνεχιστεί και στην Αγιζηλάου. Έτσι όπως πρέπει. Εάν όμως μου πει ότι πράγματι, κύριε Δήμαρχε, υπάρχει θέμα και πρέπει να το ξαναδούμε, τότε θα το ξαναδούμε πράγματι και θα δούμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε στους κατοίκους. Για να είμαι καθαρός. Εντάξει, όχι. Γιατί δεν θέλω, επειδή τώρα έχουμε εκλογές δύο μήνες, μην χαϊδεύουμε αυτιά. Καθαρά, εάν το έργο πρέπει να γίνει, θα γίνει. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Κύριε Κοκοτίνη, με το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης από πέρσι μέχρι σήμερα στον υπόγειο χώρο έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια με την τεχνική υπηρεσία. Είναι και εδώ ο κύριος Γουρλής, ήταν και πριν η κυρία Βελώνα. Αν θέλει και ο κύριος Γουρλής να σας προσθέσει κάτι, να σας πω εγώ τη δική μου έτσι, εμπειρία, γιατί το φρόντισα προσωπικά. Καταρχήν, η πρώτη σκέψη μας ήταν να κλείσουμε το χώρο που είχε ανοίξει σαν γκαράζ. Η τεχνική υπηρεσία μας εισηγήθηκε ότι αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε, γιατί δεν θα δώσει ουσιαστική λύση. Ότι χρειάζεται να καθαρίσουν οι εσωτερικές αντλίες, να μπει και ενισχυτικό μηχάνημα, ώστε να μπορεί να καθαρίζει το χώρο του υπογείου. Και βεβαίως δεν μπορούν να κρατηθούν τα αρχεία μας εκεί. Γι' αυτό σιγά σιγά έχουμε ένα πρόγραμμα, το φέρουμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου, να μεταφέρουμε τώρα τα αρχεία τα οποία έχουμε στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης σε άλλο χώρο. Όσον αφορά τη λειτουργία του, το Μουσείο Εθνικής... Ναι, αυτό λέω. Το είδαμε αυτό το πράγμα. Έχουμε μεταφέρει κάτι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Μεταφέραμε βέβαια και ένα κομμάτι μεγάλο και το προστατεύσαμε από το αρχείο της πόλης που ήταν απέναντι εδώ πριν, που ήταν η Επίτροπος σε μια σοφίτα απάνω, το οποίο είναι και το κομμάτι του ιστορικού αρχείου και έκαναν και δουλειά τα παιδιά που δούλεψαν εκεί. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης λειτουργεί κανονικά. Έρχονται σχολεία, το επισκέφτονται. Το επισκέφτονται. Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος δεν είναι εδώ. Αν θα έρθει, θα σας δώσει και λεπτομέρεια του προγράμματος. Το ότι χρειάζεται να γίνουν και παραπάνω, συμφωνώ μαζί σας, αλλά λειτουργεί. Με τις δυνατότητες που έχουμε και με τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί. Εντάξει, εμείς, καλά, σας λέω ότι λειτουργεί με τα σχολεία. Υπάρχει πρόγραμμα. Αν θέλετε, δεν ξέρω αν μιλήσετε με τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, θα σας καταθέσει και το πρόγραμμα των σχολείων που τον έχουν επισκεφθεί αυτό το μήνα. Τώρα, στον κύριο Βασιλείου, νομίζω να το καταλαβαίνω την ερώτηση που λέτε, κύριε Βασιλείου, να ζητήσουμε από τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών να φέρουν μια αναλυτική ενημέρωση, γιατί θα φέρουν απολογισμούς τώρα, είναι υποχρεωμένοι, να φέρουν, έχετε δει, να φέρουν και για τα προηγούμενα χρόνια, όπως είχαμε δεσμευθεί, για να υπάρχει πλήρη εικόνα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ερώτηση που δεν απάντησα. Νομίζω όλα απαντηθήκαν. Αυτά είναι, έτσι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ναι, κύριε Πατσαβέγιο. Μου δείξαν μια φωτογραφία για ένα πανό που έχει αναρτηθεί για την πολεοδομία. Πότε πάρθηκε η απόφαση αυτή και πώς... Ναι. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε. Ναι, θυμάστε, κύριε Πατσαβέγιο, ότι είχαμε κάνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή και είχαμε πει ότι πρέπει να κατοχυρώσουμε την λειτουργία και τη συντήρηση του δικού μας δημοτικού κτηρίου στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Είχαμε πει λοιπόν ότι εκεί θα μπορέσουμε να καθαρίσουμε τον περιβάλλοντα χώρο. Συνεννοηθήκαμε και με την τεχνική υπηρεσία, ετοιμάζεται η μελέτη. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε όλο το κτίριο γιατί δεν έχουμε λεφτά, αλλά θα διαμορφώναμε το χώρο τον ισόγειο. Είπαμε λοιπόν ότι εκεί θα φέρουμε και το έχουμε ξεκινήσει ήδη, θα σας ενημερώσω και λεπτομέρειες μπορεί να πει και ο κύριος Γουρλής που έχει την ευθύνη, το αρχείο της πολεοδομίας του Δήμου, το οποίο βρίσκεται στην Ελευσίνα. Το πάμε λοιπόν σταδιακά. Καθαρίζουμε το χώρο, βάλαμε το πανό, ολοκληρώνεται πιστεύω μέχρι τέλος Φλεβάρι η μελέτη και η ανάθεση, διαμορφώνουμε μόνο το ισόγειο και το πατάρι και ήδη... Μπράβο. Μπράβο. Και ήδη πήγα εγώ στην κυρία Μπασιά, τη Διευθύντρια Πολεοδομίας, απεδέχθη ότι έχουμε τη δυνατότητα και πρέπει να το κάνουμε αυτό, να πάρουμε το αρχείο της Πολεοδομίας και μας είπε να στείλουμε και δύο μηχανικούς με κάποιους βοηθούς να ξεχωρίσουν το αρχείο, τώρα εσείς το γνωρίζετε και καλύτερα, που είναι στην Ελευσίνα, το αρχείο της Ηλιούπολης, για να το μεταφέρουμε σταδιακά σε αυτό το χώρο. Αυτή τη στιγμή αυτή η δουλειά γίνεται, είναι επίπονη και δύσκολη δουλειά. Πιστεύω ότι παράλληλα με τη διαμόρφωση του ισογείου θα έχουμε κλείσει και το χώρο της καταγραφής και της μεταφοράς. Εύχομαι δηλαδή μέσα στο Μάρτιο να αρχίσει να μεταφέρουμε σιγά σιγά το αρχείο της πολεοδομίας του Δήμου μας από την Ελευσίνα εδώ. Γι' αυτό το κάναμε αυτό και βέβαια και για ένα άλλο λόγο. Ο λόγος είναι για να δοκιμάσουμε...
Ναι, ναι κύριε Αναγνώστου. Σχετικά με αυτά που ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος προηγουμένως. Κύριε Δήμαρχε, είπατε συστάθηκε μια διαπαραταξιακή επιτροπή σχετικά με το ακίνητο της Ιρών Πολυτεχνείου. Συνεδρίασε αυτή η διαπαραταξιακή. Πάρθηκε για καμιά απόφαση, γιατί εγώ δεν γνωρίζω να συνεδρίασε. Άλλο θα καθαρίσουμε τον περιβάλλοντο. Εδώ μιλάτε για μεταφορά αρχείου της Πολοδομίας που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο να έρθει στην Ηλιούπολη, το αρχείο της Ηλιούπολης. Για να στεγαστεί το αρχείο της Ηλιούπολης σε ένα κτίριο, πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές για να μπορεί να διατηρηθεί ένα αρχείο. Εκείνο το κτίριο, δεν ξέρω αν έχετε πάει, κύριε Δημαρχή, ή αν σας έχουν εισηγηθεί η υπηρεσία σας ότι μπορεί να στεγάσει αρχείο. Εκείνο είναι ένα γιαπί. Το οποίο και την άλλη φορά που κάναμε κουβέντα εδώ, σας είπα, επειδή είχα ασχοληθεί ενδελεχώς με το θέμα όταν είχα την ευθύνη του Δήμου, εκείνο το κτίριο για να μπορέσει να ανασκευαστεί και να ανακαινιστεί, χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο σεβαστό ποσό που αγγίζει, που ξεπερνάει μάλλον τις 350 με 400 χιλιάδες ευρώ. Για να γίνει λοιπόν ένα κομμάτι αυτού του κτιρίου και να στεγάσει το αρχείο, χρειάζεται ένα πολύ σεβαστό ποσό. Θα είσαστε το Μάρτιο έτοιμοι, φτιαγμένο το κτίριο για να στεγάσει το αρχείο της Πολοδομίας. Δηλαδή, το βλέπω λίγο περίεργο. Σας απαντήσω, κύριε Αναγνώστη. Δεν είναι καθόλου περίεργο. Κύριε Δήμαρχε. Γιατί εμείς αποφασίσαμε να μην επηρεάσουμε το κτίριο από τον πρώτο όροφο και πάνω. Το μόνο που θα κάνουμε είναι μια ουσιαστικότατη παρέμβαση στο ισόγειο και το υπόγειο. Είναι τόσα πολλά τα τετραγωνικά που στεγάζουν άνετα όλο το αρχείο Πολεοδομίας του Δήμου Ηλιούπολης. Πήγαμε με τους μηχανικούς μας και με την κυρία Βελώνα, την πρώην διευθύντρια που βγήκε τώρα στη σύνταξη, έχει κάνει τα χαρτιά για τη σύνταξη. Νομίζω ότι σας διαβεβαιώνει η πολιτική ηγεσία, έχουμε ένα στοίχημα και θα έρθετε μαζί να το εγκαινιάσουμε το Μάρτι. Απόλυτα. Αυτό σας πειράξε τώρα ή αν χωράει η πολεοδομία. Συγγνώμη, δεν θέλετε να το γενιάσουμε, να μην το γενιάσουμε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ερώτηση. Μου είπατε προηγουμένως αν θα το κάνετε. Άλλο λέω, κύριε Αναγνώστου. Να απαντήσω. Να απαντήσω. Εγώ λέω ότι δεν θα εγκαινιάσουμε τίποτα. Το λέω και δεσμεύομαι. Λέω ότι θα λειτουργήσει στο ισόγειο το αρχείο Πολεοδομίας. Ωραία. Τέλειωσε. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Συνάδελφοι, ήταν ένας προβληματισμός και δόθηκε μια απάντηση. Νομίζω όμως... Τι? Λοιπόν... Τελείωσε η διαδικασία των ερωτήσεων. Ναι, αλλά Γιώργο μου, τέλειωσε η διαδικασία αυτή τώρα. Έπρεπε από την αρχή να το έχεις βάλει. Όπως ο Δήμαρχος τελείωσε. Θα στεγαστεί και η Ένωση Γονέων εκεί. Περνάμε. Το απάντησε την προηγούμενη φορά ο... Τελειώσαν οι ερωτήσεις, Κώστα. Κώστα μου, τελειώσαν οι ερωτήσεις. Α, μια απάντηση ο κύριος Παπαδόπουλος. Η ανακοίνωση. Κύριε Παπαδόπουλο, έχετε το λόγο. Απλά να ενημερώσω τους συναδέλφους όλους ότι την Κυριακή έχουμε την εθελοντική δεντροφύτευση, κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με το ΣΠΑΙ. Παρακαλούμε όσοι θέλουν να παραστούν. Την Κυριακή είναι στο Ολυμπιονικό, εντός Ολυμπιονικών, είναι μεταξύ του γκαράζ του Δήμου και του οικισμού των αστυνομικών. Όποιοι θέλουν, βεβαίως, μπορεί να παρευρεθούν. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαδόπουλε. Συνάδελφοι, περνάμε στα εκτός ημερήσιας διάταξης από τον απόντα δικαιολογημένα κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Χατζηδάκη. Μου δόθηκαν τρία θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Το πρώτο είναι παράταση χρονικής διάρκειας σύμβασης προμήθειας ελαστικών επισόδων. Είναι προφανώς, θα πρέπει να γίνει αυτό μέχρι να προκηρυχθεί ο νέος διαγωνισμός, προκειμένου να καλυφθούν τα αυτοκίνητα από ελαστικά. Το δεύτερο είναι έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου διαμόρφωση οδού σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, σχολική δαχτύλια, αριθμός μελέτης 28 του 2011. Και το τρίτο είναι ανάληψη νομικής δέσμευσης
και εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα, προφανώς στο Demos.net στο... και διάφορα άλλα έντυπα που θέλουν οι δικηγόροι και οι υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης, στη διαδικασία μπαίνει και η εξέταση του αιτήματος του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να εκδώσουμε ένα ψήφισμα υπέρ της αποκαταστάσεως των αποτελεσμάτων και μας έχουν στείλει ανάλογο ψήφισμα που έχει εκδοθεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης, που προφανώς ικανοποιεί. Όσο για το θέμα που έβαλε ο συνάδελφος ο κύριος Πατσαβός, απαντήθηκε από το Δήμαρχο, δεν συντρέχει λόγο να το βάλουμε, συνάδελφε Παναγιώτη, να συζητηθεί πια, αφού υπάρχει συγκεκριμένη θέση από το Δήμαρχο της πληγμένης Κεφαλονιάς. Ρωτάτε το Σώμα αν δέχεται να συζητήσουμε αυτά τα τέσσερα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ναι. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Σας ευχαριστώ. Και μπαίνουμε κατευθείαν στα θέματα αυτά, επειδή χρειάζεται και μια σχετική πλειοψηφία, μια αυξημένη πλειοψηφία, απόλυτη. Παράταση χρονικής διάρκειας σύμβασης προμηθειών ελαστικών επισώστρων. Το λόγο έχει η Διευθύντρια του Δήμου, η κυρία Κοτάκη. Τα δύο θα τα εισηγηθώ εγώ. Παράταση χρονικής διάρκειας σύμβασης προμήθειας ελαστικών επισώτρων. Ζητάμε την παράταση για ένα τρίμηνο. Η έλεγε στις 31/12/13 η προηγούμενη σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της προμηθεύτριας εταιρείας Πανουσάκης και ΣΥΑΕ. Και ζητάμε πλέον ένα τρίμηνο μέχρι 31/3/2014. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Υπάρχει. Γιατί δεν έχει προλάβει ακόμα η υπηρεσία να κάνει, να κάνει τις διαδικασίες του διαγωνισμού και την προμήθεια των καινούριων. Για να υπάρχει κάποιο απόθεμα για να μπορέσει να γίνει... Ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Ναι. Κυρία Κοτάκη. Για να κάνεις διαγωνισμό πρέπει να έχεις και, πρέπει να έχεις και τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός τώρα εγκρίθηκε. Άρα είναι αναγκαστική η παράταση, αναγκαστική. Προκειμένου να έχουμε ασφάλεια στην κίνηση και των οχημάτων. Γίνεται μόνο με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Και το άλλο θέμα που θα εισηγηθώ, Γιάννη, πάρει και το δικό σου. Να τελειώσουμε με αυτό, κυρία Κοτάκη. Το θέμα περνάει, φαντάζομαι, ομόφωνα, δεν υπάρχει κανένα. Ένας προβληματισμός. Το δεύτερο, κυρία Κοτάκη. Ανάληψη νομικής δέσμευσης και εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα. Τα περιοδικά είναι Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας και ο Δήμαρχος της Αττικής και ψηφιακή υποστήριξη εφαρμογή της νομοτέλειας, ψηφιακή υποστήριξη μέσω διαδικτύου, η Δήμος.net, ψηφιακή υποστήριξη μέσω διαδικτύου Καραγιλάνης. Και ψηφιακή υποστήριξη μέσω διαδικτύου, κοινωνική, πολιτική και διεθνής επικαιρότητα είναι www.apo.gr. Είναι κάποια site τα οποία μας βοηθάνε στην βασικά τις υπηρεσίες. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Όχι, το θέμα περνάει ομόφωνα. Τι κόστος? Το κόστος τώρα αυτή τη στιγμή είναι η νομική δέσμευση εδώ πέρα. Το κόστος είναι, το ποσό για όλα αυτά ανέρχεται στο ποσό, το ποσό μάλλον είναι 8.500 για το έτος 2014. Για όλα μαζί, έτσι. Ναι. Δεν είναι τρία, ένα, δύο, τρία, τέσσερα και δύο περιοδικά. Το ένα είναι και σε ηλεκτρονική μορφή. Εντάξει, κύριε Κοτάκη. Είναι έξι στην πραγματικότητα. Το θέμα περνάει ομόφωνα. Το τρίτο εκτός ημερήσιας διάταξης, έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου διαμόρφωση οδού σε οδό ήπιας κυκλοφορίας σχολική δακτήλια, αριθμός μελέτης 28 του 2011. Ο προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας, ο κύριος Γουρλής, έχει το λόγο. Κύριε Γουρλή. Ναι, είναι η οριστική παραλαβή του έργου που ανέφερε ο πρόεδρος. Ήρθε η Επιτροπή, είδε το έργο και το παρέλαβε με το πρωτόκολλο αυτό που έχει συνταχθεί. Το έργο είναι δαπάνης 12.370,69 ευρώ με το ΦΠΑ.
Αυτό. Κανένα συνάδελφο θέλει να ρωτήσει. Ναι, ναι κύριε. Κοντά αυτά τα θέματα, τη στιγμή που λείπει ο αρμόδιο αντιδήμαρχο. Δεν είναι κάτι το οποίο μα καίει αύριο το πρωί. Θα μπορούσα να τα φέρετε στο επόμενο σημείο. Κύριε Αναγνώστου, τώρα προχωρήσαμε. Αποφασίσαμε για όλα να συζητηθούν. Θα το πάρουμε τώρα πίσω, νομίζω. Δεν συντρέχει λόγος. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι πάντοτε συνεννοώ, σας έχω βοηθήσει. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Νομίζω, εάν τα θέματα αυτά δεν τα κρίνετε, ότι πρέπει να ψηφιστούν σήμερα σε αυτό το συμβούλιο, μετά από 20 μέρες πιθανότατα θα ξανακάνετε συμβούλιο. Τώρα δεν μπορούμε, έχουμε προχωρήσει. Η διαδικασία έχει προχωρήσει. Έχει αποφασιστεί να συζητηθεί. Με ό,τι δίκιο μπορεί να έχετε σε αυτό που λέτε, δεν το αναμφιβάλλω. Οπότε υπάρχει κάποιος άλλος προβληματισμός. Το θέμα περνάει κατά πλειοψηφία. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, κύριε. Για πείτε. Να ρωτήσουμε τον κύριο Γουρλή. Υπάρχουν παρατηρήσεις από την Επιτροπή Παραλαβής, κάτι. Όχι, δεν υπάρχουν. Όχι, εντάξει. Ωραία. Θα περάσει ομόφωνα ή με κάποια επιφύλαξη. Ο κύριος με την επιφύλαξη του κυρίου Αναγνώστου, κυρίου Πατσαβού και αποχή λαϊκή συσπήρωση. Έχουμε και το ψήφισμα. Το ψήφισμα που μας προτείνουν οι ομολογιούχοι, φυσικά πρόσωπα επαναλαμβάνω, είναι αυτό που έλαβε και ο Δήμος Θεσσαλονίκης και λέει «Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης εν προκειμένου ζητά από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό της χώρας την αποκατάσταση των αποταμιεύσεων των φυσικών προσώπων ομολογιούχων του ελληνικού δημοσίου στην τιμή κτήσης των ομολόγων τους. Θέτει θέμα στην ΚΕΔΕ προκειμένου να υπάρξει κεντρικό ψήφισμα ανάλογου περιεχομένου για τους ομολογιούχους όλης της Ελλάδας». Αυτό θα είναι το ψήφισμα που μας ζητάνε, που έβγαλε και ο Δήμος Θεσσαλονίκης και τους ικανοποιεί. Νομίζω δεν υπάρχει αντίρρηση να το εκδώσουμε κι εμείς. Περνάει λοιπόν ομόφωνα το ψήφισμα και μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ναι. Συγχωρήστε με. Έχει έρθει μια πρόσκληση για κοπή βασιλόπιτας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλη, συνεργάτες και φίλοι του Συλλόγου μας θα θεωρήσουν τιμητική την παρουσία σας στην εόρτιο χριστιανική εκδήλωση κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας. Σύλλογος Ανεγέρσεως Ιερού Ναού Αποστόλου Παύλου Ηλιούπολης. Ο πρόεδρος κύριος Ανδρέας Φωτόπουλος. Ωραία, ευχαριστούμε τον κύριο Φωτόπουλο που μας καλεί. Είναι 23 Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 6 και 15. Μπαίνουμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Το πρώτο θέμα είναι ενημέρωση για την ολοκλήρωση της εκαθάρισης του Αγία Ταβιθά. Ο κύριος Καραμιχάλης, ο εκαθαριστής, έχει το λόγο. Κύριε Καραμιχάλη. Καλησπέρα σας. Έχετε όλοι σας προφανώς ένα έγγραφο που έχει απευθυνθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι ουσιαστικά το έγγραφο που περιγράφει την λήξη που αναφέρεται για τις διαδικασίες που ακολουθήσαμε. Και στο τέλος ζητάμε ένα ποσόν το οποίο δεν καλύπτεται από το προϊόν της εκαθάρισης, δεδομένου ότι εμείς δεν ρευστοποίησαμε τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί το νομικό πρόσωπο που διαδέχθηκε την Ταβιθά, για να λήξει η εκαθάριση. Αν θέλετε το ξαναδιαβάσω, νομίζω ότι το έχετε όλοι σας. Δεν το έχετε, να το διαβάσω. Ναι, κύριε Καραμιχάλη, διαβάστε το, γιατί δεν ήταν και το θέμα έγκαιρα, έτσι. Ναι, να το διαβάσω. Σε συνέχεια της απόφασής σας με την οποία αναγνωριστήκαμε εκαθαριστές δημοτικής επιχείρησης Δήμου Ηλιούπολης Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένου Αγία Ταβιθά, θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα. Μετά την ανάληψη του καθηκόντων μας, ενεργήσαμε να απογραφεί έναξη εκαθάριση με την ημερομηνία της απόφασής σας. Και την 15η Απριλίου 2011 εντάξαμε ισολογισμό έναξη εκαθάρισης με την ίδια ημερομηνία έναξη, όπως και η απόφασή σας, την οποία και επισυνάπτουμε. Στις 3 Ιουνίου 2011 δημοσιεύστηκε αρμοδίως πρόσκληση με την οποία κλήθηκαν να αναγγελθούν τυχόν υπάρχοντες πιστωτές
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγγελίας οριστικοποιήθηκε ο πίνακας πιστωτών και συμφωνήθηκε με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που εμφανίζονταν στα βιβλία της επιχείρησης και στον ισολογισμό έναρξης. Στη συνέχεια, συντάξαμε στις 15 Απριλίου 2012 τον ισολογισμό της πρώτης περίοδου εκαθάρισης. Με λήξη τη 15 Τετάρτου 2012 καθώς και τη 15 Απριλίου 2013, αυτό της δεύτερης περίοδου καθάρισης με λήξη 15 Τετάρτου 2013 και τον επισυνάψαμε σχετικές δηλώσεις φορολογίας ο Δήμος που βλήθηκαν αρμοδίως. Επίσης, συντάξαμε και υποβάλαμε όλες τις δηλώσεις στην αρμόδια ΔΟΗ που εκκρεμούσαν. Σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθήσαμε κατά την εκτέλεση του έργου μας ανατέθηκε, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων μου ως εκαθαριστής, ένας από τους σκοπούς μου ήταν και ο εντοπισμός κατά το δυνατόν όλων των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων και νομικών δεσμεύσεων της επιχείρησης από και προς τρίτους. Κατά τη διάρκεια της εκαθάρισης κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν και ακολούθως να εμφανιστούν στις οικονομικές καταστάσεις της εκαθάρισης όλες οι υποθέσεις που προέκυπταν από τα βιβλία και στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας, εκτός από μία. Η υπόθεση αυτή αφορά σύμβαση η οποία καταστήθηκε 5 Ιουλίου του 2010 με την εταιρεία Τεχάν ΕΠΕ, η οποία έχει ως αντικείμενο την περιβαλλοντική διαχείριση και εδρεύει στην Δάφνη Αττικής. Ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη δυνατόν να ανεβρεθεί σύμβαση και να εντοπιστούν και ενδεχομένως απαιτήσει υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν ήταν ότι παρά τη συνεχή οχλής μας προς την εταιρεία Τεχάν ΕΠΕ και επικαλούμενη την εν λόγω σύμβαση για παροχή πληροφοριών σχετικά με την πορεία της σύμβασης αλλά και τη γνωστοποίηση σε εμάς ποσών που ενδεχομένως είχαν εισπραχθεί για λογαριασμό της Δημοτικής Επιχείρησης, η Αγία Ταβιθά, ή για ποσά τα οποία ενδεχομένως οφείλονταν στη Δημοτική Επιχείρηση η Αγία Ταβιθά, η εταιρεία Τεχάν ΕΠΕ ουδέποτε ανταποκρίθηκε στις οχλήσεις μας. Οι νομικοί βούλοι, στους οποίους απευθύνθηκαν, μας δήλωσαν ότι ο τρόπος κατάρτισης της σύμβασης εκ μέρους της προηγούμενης διοίκησης δεν παρήχε διασφαλίσεις οι οποίες θα μας έδιναν τη δυνατότητα ως προς τον εξαναγκασμό του αντισυμβαλόμενου για παροχή στοιχείων. Μας γνώρισαν επίσης ότι αν και η διαδικασία εξαναγκασμού σε επίδειξη εγγράφων προβλέπεται από τον νόμο, κάτι τέτοιο θα ήταν από τη μια χρονοβόρο και από την άλλη δαπάνη για την κίνηση της διαδικασίας αυτής δεν θα καλυπτόταν από το αντίστοιχο ενδεχόμενο έσοδο. Με δεδομένους τους λιγοστούς πόρους εκαθάρισης, κρίνουμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την διερεύνηση για τη σύμβαση αυτή με την αντισυμβαλόμενη επιχείρηση και σκοπεύουμε να χωρίσουμε τις ενδεχόμενες απαιτήσεις από την Τεχάν ΕΠΕ στο Δήμο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα διερεύνησης για την ύπαρξη περισσότερων στοιχείων. Κατά τη διάρκεια της εκαθάρισης, ρευστοποίησαμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, τα οποία ήταν δυνατόν να ρευστοποιηθούν και με τη ρευστοποίηση καλύφθηκαν υποχρεώσεις προς προμηθευτές της Δημοτικής Επιχείρησης. Επίσης, για τη διενέργεια απογραφής και των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων και την εν γέννη διοικητική υποστήριξη, εφόσον η επιχείρηση τελούσε υποκαθάριση και ως εκ τούτου δεν είχε προσωπικό, χρειάστηκε να γίνουν δαπάνες καθάριση και να στηριχθούμε σε πόρους οι οποίοι μας χορηγήθηκαν από την εταιρεία ΣΟΛΑΕ ένα της συνολικής αμοιβής 6.519. Δεδομένου ότι το ταμιακό υπόλοιπο της επιχείρησης είναι 0, παρακαλούμε πως εγκρίνετε την ανάληψη διαφοράς 4.562.042 ευρώ, περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ, ως δαπάνες εκαθάριση και την καταβολή του στην υποεκαθάριση επιχείρηση εκ μέρους του Δήμου, βάσει του νόμου 3852, όπως τροποποιήθηκε η σχήμη τότε 4071, ώστε να εξοφλήσουμε την υποχρέωση αυτή και να ολοκληρώσουμε την εκαθάριση. Σημειώνουμε ότι σε αντίθετη περίπτωση θα αναγκαστούμε να εκπλήσουμε τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί το Καφαδίλ, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο θα παραμείνει στη χρήση του, όπως προβλέπει και το σχετικό ΦΕΚ και ίδρυσή του. Εν ώψη ολοκλήρωση εκαθάριση δημοτική επιχείρηση, θα θέλαμε να ρωτήσουμε τα ακόλουθα. 1. Την εξόφληση εκ μέρους του Δήμου του υπολείπου των μη καλυπτόμενων δαπάνων 4.562 βάσει του νόμου ΤΑΔΕ, την ανάληψη και διερεύνηση εκ μέρους του Δήμου των ενδεχομένων απαιτήσεων από την Τεχάν ΕΠΕ και γάμα την ανάληψη εκ μέρους του Δήμου των ενδεχομένων απαιτήσεων υποχρεώσεων που δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν κατά το στάδιο της καθάρισης. Με την προϋπόθεση αποδοχής των ανωτέρων θα προχωρήσουμε στη μεταβίβαση των παγιών περιουσιακών στοιχείων των κινητών, του εξοπλισμού δηλαδή, που εμφανίζονται στον ισολογισμό έναρξης και αναλύονται σε σχετική συνημμένη κατάσταση στο νομικό πρόσωπο Καφαδίλ, τα οποία με αυτόν τον τρόπο θα παραμείνουν στη χρήση του, όπως προβλέπει και το σχετικό ΦΕΚ. Για το σκοπό αυτό, συντάξαμε τον προτινόμενο ισολογισμό λήξη εκαθάρισης με ημερομηνία 28 Ιανουαρίου, τον οποίο και επισυνάπτουμε, σημειώνοντας ότι εφόσον αυτό και όλα τα ανωτέρω εγκριθούν, τόσο από εσάς όσο και από τις εποπτεύουσες αρχές, θα αποτελέσει τον οριστικό ισολογισμό λήξη εκαθάρισης. Για να είναι έγκυρη η ολοκλήρωση εκαθάρισης με τον πιο πάνω προτινόμενο τρόπο και για να γίνει δυνατή η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων, πρέπει με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλου να αναλάβει τις ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αναφέρουμε. Παρακαλώ, συνάδελφοι. Σεβαστείτε τον ομιλητή. Και με ρητή του απόφαση να αναλάβει την εξόφληση των υπολοιπωμένων δαπανών
Σημειώνουμε ότι για να ολοκληρωθεί η καθάριση θα πρέπει επίσης να εξοφληθεί και η αμοιβή, τη αμοιβή του εκαθαριστή, βάσει του ΦΕΚ και βάσει σχετικής απόφασης που, βάσει του ΦΕΚ εκαθάρισης. Καταλήγοντας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι εφόσον όλα όσα αναφέρουμε ανωτέρω γίνουν αποδεκτά και επικυρωθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσον μας αφορά, η εκαθάριση της δημοτικής επιχείρησης έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να προχωρήσετε στα τυπικά για την ολοκλήρωση μεταβίβασης του εξοπλισμού της επιχείρησης προς το καφαδίλι. Είμαστε στη διάθεσή σας και οποιαδήποτε, για όπου απαιτηθεί η παρουσία μας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραμιχάλη. Ο κύριος Αναγνώστου έχει το λόγο. Ερωτήσεις αν έχετε στην αρχή. Συνέχεια τοποθετήσεις. Κύριε Καραμιχάλη, άκουσα την εισήγησή σας. Τα 4,5 χιλιάρικα που ζητάτε αφορούν το κόστος της απογραφής, το κόστος των εκαθαριστών, ποιο είναι. Λέτε ότι πρέπει να το αναλάβει ο Δήμος. Και τρίτον, μας αναφέρετε ότι δεν μπορέσατε να βρείτε τη σύμβαση με μια εταιρεία περιβαλλοντολογική, την ΤΕΠΑΝΕΠΕ, και δεν γνωρίζετε τι αφορά αυτό. Ήρθατε καθόλου σε επαφή, κύριε Καμούτσι, με το λογιστή της επιχείρησης, τον κύριο Καμούτσι, κύριε Καραμιχάλη. Ήρθατε σε επαφή με την πρόεδρο της επιχείρησης να δείτε τι αφορά αυτή η σύμβαση. Γιατί γράφεται από κάτω ότι μπορεί να... Δεν είναι δυνατόν να διερευνηθεί ποια είναι η σύμβαση. Αφήνεται να αιωρείται ένα πέπλο περίεργο ότι κάτι έχει συμβεί με την επιχείρηση πάλι. Και αυτά δεν είναι σωστά. Εγώ επαναλαμβάνω. Ο πιο αρμόδιος, η επιχείρηση είχε λογιστή. Μίλησατε μαζί του. Είναι υπάλληλος του Δήμου αυτός. Με την πρόεδρο μιλήσατε να σας ενημερώσει τι αφορά αυτή η σύμβαση. Αυτή είναι η ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Έχετε... Άλλη ερώτηση υπάρχει. Εγώ ξέρω τι είναι. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Κύριε Καραμιχάλη, μια ερώτηση να σας κάνω. Πόσες χιλιάδες ευρώ ρύθμισε ο Δήμος Ηλιούπολης στο ΙΚΑ από τα χρέη της Σταβιθά. Γιατί αυτό δεν το αναφέρετε καθόλου στην εκαθαρισή σας και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ωραία. Κυρία Τσατσούλη. Εγώ δεν καταλαβαίνω να σας πω την εισήγηση ακριβώς. Η εισήγηση έρχεται να μας δώσει μια εικόνα συνολικής εκαθάρισης. Δεν νομίζω ότι έρχεται. Έρχεται να μας πει ότι κάτι, παιδιά, δεν μου διασφαλίζετε για να πληρωθώ. Διασφαλίστε μου να πληρωθώ και μετά θα σας φέρω εκαθάριση. Κάνω λάθος αυτό. Ένα ζήτημα. Δεύτερο. Γιατί ακριβώς επικαλείται ο εκαθαριστής αυτή την περίφημη εταιρεία. Παρακαλώ, συνεχίστε κυρία Τσατσούλη. Έτσι δεν λέει εισηγητικά, έτσι λέει, με συγχωρείτε. Θα σας εξηγήσω ο ίδιος κυρία Τσατσούλη, συνεχίστε. Λέω δεύτερο. Έρχεται λοιπόν και μας λέει, δεν βρήκα την τάδε εταιρεία, μάλλον η τάδε εταιρεία από ό,τι λέει βρέθηκε και αρνήθηκε να δώσει στοιχεία. Έτσι δεν λέει. Από τη στιγμή που αρνείται να του δώσει στοιχεία, λέει ο εκαθαριστής ότι πιθανόν να έχει απαιτήσεις. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Ένας που δεν δίνει στοιχεία, μάλλον δεν έχει και απαιτήσεις. Δεν ξέρω, έχει πάλι περισσότερο. Για να μην δίνει στοιχεία, δεν θέλω συνέχεια. Τέλος πάντων, μην με ενοχλείτε. Μπορεί να σκεφτεί κανένας από αυτό. Αλλά γιατί την επικαλείται ο εκαθαριστής? Για να μας πει τι ακριβώς, ότι ενδέχεται να έχει απαιτήσεις αργότερα, άρα μπορεί να προκύψουν ζητήματα και να με καλύψετε. Γιατί έρχεται, ενώ στην ουσία εγώ καταλαβαίνω ότι έρχεται, διασφαλίστε μου να πληρωθώ και μετά σας δίνω τα της εκαθάρισης. Απαντήστε μου λίγο σε αυτά για να καταλάβω κι εγώ σε τι τοποθετούμε. Ωραία. Κύριε Κοκοτίνη, θέλετε κι εσείς να ρωτήσετε? Έχετε το λόγο. Ίδια εταιρεία είστε? Όχι, μωρά. Πόσες φορές η εταιρεία την έχει πάρει το ΤΑΜ των Δήμων? Αμάρε, παιδιά. Η πιο φτηνή είναι, καταρχήν, η πολυμετοχή. Είμαστε... Όχι, είμαστε σοσιαλιστικοί. Κύριε Κοκοτίνη, έχετε το λόγο εσείς τώρα. Όχι, πρέπει να της απαντήσω όμως, ότι είμαστε η μόνη εταιρεία ανώνυμη... Λαϊκής βάσης. Ακούς. Που γίνανε μεγάλες κατεβίες.
Ακούς. Εγώ θα της απαντήσω ότι είμαστε εταιρεία μικρομετόχων, εργαζομένων, δεν απολύουμε, που γενικά δεν, ούτε καν απολύσεις δεν κάνουμε σοβαρά τώρα. Εγώ έχω 5 παιδιά αυτή τη στιγμή, τα ξέρει και τα 2 δεν τα απολύω, τώρα θα έπρεπε να τα απολύσω και δεν τα απολύω για να μπορέσουμε να τη βγάλουμε όπως μπορέσουμε. Ερώτηση κύριε Κοκοτίνη. Συνεργάτη, συνεργάτη. Βγάλαμε άλλα 3. Λέω το εξής μόνο, Καραμιχάλη, Γιώργο. Απλά, αν από τα πάγια περιμένουμε τίποτα, από την εκποίηση των παγίων, γιατί τεχάρη πρέπει να μας ενημερώσει, όπως είπε, δηλαδή τελικά, επί της ουσίας δηλαδή ενημέρωση. Και το τελευταίο, αυτό που οφείλεται το 4500 είναι σε εμάς, στις όλους, μάλιστα. Ωραία. Κύριε Καραμιχάλη, πείτε τα στο μικρόφωνο. Τι έκανα. Στην αρχή δεν το διαβάσατε. Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα να πάρω ιεραρχικά τον κύριο Αναγνώστου. Να πάρω τον κύριο Αναγνώστου, διότι είναι και αυτός που έχει το μεγαλύτερο δίκαιο, διότι κάπου αστόχος μέσα στην έκθεση γράφω ότι δεν ανεβρέθη η σύμβαση και δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα ότι δεν ανεβρέθησαν στοιχεία για τη σύμβαση, όχι η ίδια σύμβαση. Να σας πω, λοιπόν, να τα πούμε. Δεν ορείται τίποτα, αλλά υπάρχει όντως μια πραγματική αδυναμία δικιά μου και να σας εξηγήσω ακριβώς. Αυτή η υπόθεση αφορά ένα συγκρότημα, ένα σύστημα ανακύκλωσης που είχε μπει, όπως ενημερώθηκα και εγώ, κάπου εκεί που είναι ο Βασιλόπουλος. Λοιπόν, αυτό το σύστημα ανακύκλωση δούλεψε για κάποια χρόνια. Το διαχειρίστηκε αυτή η εταιρεία ΤΕΧΑΝΕΠΕ. Αυτό το σύστημα έκανε ανακύκλωση ο κόσμος και του έδινε κάποια χρήματα, αλλά είχε τη δυνατότητα. Αντί για χρήματα, όπως μου είπαν τώρα, αυτά είναι πληροφοριακά, σε λέω τι έλεγε η σύμβαση. Η σύμβαση έλεγε ότι μέσα από αυτό το σύστημα. Δεν με αφήνετε τώρα να τελειώσω. Λοιπόν, υπήρχε ένα σύστημα που το είχε η ΤΕΧΑΝΕΠΕ. Ήρθε και λέει ότι μπορούν οι πολίτες αντί να πάρουν το προϊόν όταν κάνει ανακύκλωση, το ποσό της ανακύκλωσης, να το δωρίζουν στην Ταβιθά. Αυτό έλεγε σύμβαση. Αυτό ακριβώς έλεγε σύμβαση. Μπορεί να το δωρίζουν στην Ταβιθά. Τα ξέρετε πιο καλά από τι λέει σύμβαση. Πείτε τα, εγώ σας λέω τι λέει σύμβαση. Όχι, η σύμβαση λέει αυτό που σας λέω. Αν θέλετε να τη διαβάσουμε, να τη φέρω, την έχω. Μα δεν είχε ποσό. Συνεχίστε, κύριε Καραμιχάλη, και μετά θα πάρω το λόγο. Ναι, ακούστε. Η σύμβαση δεν είχε ποσό. Η σύμβαση έλεγε ότι από τα λεφτά που θα εισπραχθούν από αυτό το σύστημα, αν και εφόσον εισπραχθούν για λογαριασμό της Ταβιθά, αυτά θα αποδοθούν στη Ταβιθά. Δεν έλεγε ούτε ποσά, ούτε διαδικασίες, ούτε τίποτα. Μια γενική, γι' αυτό λέω εγώ όταν την πήγα σε ένα δικηγόρο, μου λέει ούτε... Να ολοκληρώσει, κύριε Αναγνώστου, και μετά να πάρετε το λόγο να... Ναι, κύριε Καραμιχάλη, θέλετε να προηγηθεί ο κύριος Αναγνώστου να... Ας σας πει κάτι, γιατί μπορεί να λέω κάτι λάθος. Γιατί το θέμα. Ελάτε, κύριε Αναγνώστου, έχετε το λόγο. Η ΤΕΧΑΝ είναι η εταιρεία η οποία έχει αυτό το σύστημα ανακύκλωσης δίπλα από το Βασιλόπουλο. Δίπλα στο άγαλμα του... της Εθνικής Αντίστασης. Αυτό το σύστημα είχε μπει από την προηγούμενη διοίκηση. Η σύμβαση προϋπήρχε από την προηγούμενη διοίκηση. Τι έλεγε, εκεί πάει ο κόσμος και πετάει τα μπουκαλάκια. Να, γιατί δεν το ξέραμε τι ήτανε, να δει αν υπάρχει ανταπόδοση. Η κυρία Καλύβα το ανακάλυψε με το λογιστή το 2010 και λέει, ρε παιδιά, καθίστε εδώ, κάποια λεφτά πρέπει να πάρει Ταβιθά. Τους φώναξε λοιπόν και κάνανε μια σύμβαση στη συνέχεια της προηγούμενης σύμβασης για να μπορέσει Ταβιθά να πάρει τα 100-200 ευρώ, γιατί για τέτοια ποσά μιλάμε.
τελικά δεν τα εισέπραξε ποτέ. Αυτή είναι η όλη ιστορία με τη σύμβαση της ΤΕΧΑΜ. Ωραία, ευχαριστούμε τον κύριο Αναγνώστου. Συνεχίστε, κύριε Καραμιχάλη. Μπορώ να συνεχίσω. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα, όπως το λέτε, ότι οι πληροφορίες που είχα εγώ λέγανε ότι μπορεί να είναι 100 ευρώ. Επειδή εγώ δεν είχα αντίληψη τι μπορεί να είναι, τι λέω. Όχι, τη σύμβαση τη βρήκα, σας λέω, λάθος είναι. Ναι, να σας πω κάτι, κοιτάξτε. Νομίζω ότι σπαταλάμε πολύ χρόνο για επουσιώδη θέματα. Προχωρήστε, κύριε Καραμιχάλη. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Εγώ μίλησα 3 φορές με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, του τον παρακάλεσα να μου δώσει τι στοιχεία έχει για το τι έχει εισπραχθεί για λογαριασμό της επιχείρησης και δεν μου έδινε. Σε καμία περίπτωση. Μίλησα με δικηγόρο, είπαμε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία που σας λέω, αν οι πληροφορίες που ενδεχομένως προκύψουν από το μέλλον. Ποιος? Ο Δήμος έχει απαιτήσεις. Τι υποχρεώσεις έχει? Υποχρεώσεις στη ΤΕΧΑΜ μιλάω, όχι του Δήμου. Απαιτήσει. Ναι. Επειδή. Κοιτάξτε, ναι, σε αυτό έχετε. Επειδή δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να συμβεί, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Να σας πω, δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Έχω μια σύμβαση στα χέρια μου, σας λέω. Τη διάβασα. Ενδεχόμενες, δεν γνωρίζω. Είπα ενδεχόμενες. Λέω ενδεχόμενες. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί στην πορεία. Αφήστε. Γιατί δεν απαντάει τότε. Ολοκληρώστε, όταν δεν απαντάει κάποιος, δεν μπορείς να όταν δεν απαντάει κάποιος. Έτσι ακριβώς. Όταν ένας αντισυμβαλόμενος δεν σου απαντάει, δεν είσαι για σίγουρος για τίποτα. Και έβαλα και ή και έβαλα και ενδεχόμενα. Έτσι. Λοιπόν. Άρα, κύριε Καραμιχάλη, για να ξεπερνάμε αυτό το σημείο. Εσείς το σημειώνετε στην έκθεσή σας, επειδή δεν το εκαθαρίσατε αυτό το σημείο, δεν μπορέσατε να το εκαθαρίσετε και το αφήνετε να μην έχετε ευθύνη και λέτε κάντε. Όχι, να μην έχω ευθύνη. Φέρετε σε γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχει το ενδεχόμενο. Όπως είπε όμως ο κύριος Αναγνώστου, βεβαίως εμείς δεν αναγνωρίζουμε καμιά υποχρέωση στην εταιρεία. Απέτηση έχουμε. Εντάξει. Εγώ είμαι υποχρεωμένος στη στιγμή που τελειώνω να ενημερώσω τον Δήμο, γιατί ο Δήμος σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτό που ζητάω είναι να αναλάβει έτσι κι αλλιώς οποιασδήποτε ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις προκύπτουν στο μέλλον. Λοιπόν, ναι, φωνάζω κοντά. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο τα αναφέρω αυτά εδώ. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα που μου ρωτήθηκα είναι το κόστος. Ποιο είναι το κόστος του εκαθαριστή. Το κόστος του εκαθαριστή αναφέρεται στο ΦΕΚ, ξεκάθαρα. Λέει 10.000 για την εκαθάριση. Εκτός από, αυτό είναι το κόστος της εκαθάρισης. Πέρα από το κόστος της εκαθάρισης υπήρχαν και δηλαδή αμοιβή του εκαθαριστή, υπήρχαν και δαπάνες εκαθάρισης που είχαν να κάνουν με την απογραφή και τη διοικητική υποστήριξη της εκαθάρισης. Αυτά είναι τα 4,5 τα υπολοιπόμενα που σας λέω και είναι και λίγα. Εγώ έτσι πιστεύω, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πέραν τούτου, συνεχίζουμε. Όσον αφορά τώρα για τη σύμβαση για τον κύριο Καμούτσι, σας έδωσα εγώ τις πληροφορίες, νομίζω είμαστε OK. Πόσες χιλιάδες ευρώ, κάποιος το συζητήσει, πόσο, δεν υπάρχει, λέμε τώρα, κάποιος είπε εδώ ότι δεν υπάρχει τελικός απολογισμός. Δεν είναι έτσι, δεν είναι σωστό. Κυρία, λοιπόν, όχι. Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ο τελικός ισολογισμός είναι αυτός. Ο τελικός έχει και τον τελικό απολογισμό. Αυτό που είπε ο Δήμαρχος έχει δίκιο, ο κύριος Βαλασόπουλος, ότι έχει ένα πράγμα δεν αναφέρω μέσα στην έκθεση και σε αυτό δεν το αναφέρω γιατί έχει γίνει σχετική πώς το λένε, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι γνωστό, κακός όμως βέβαια, πρέπει να το συμπληρώσω. Και δεν αναφέρεται και στα αποτελέσματα της εκαθάρισης ομοίως. Γι' αυτό και εγώ δεν το ανέφερα. Είναι το ποσό των 118.310,45, τα οποία είναι ποσά που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο να πληρώσει ο Δήμος για τη Δημοτική Επιχείρηση και να ρυθμίσει τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, προς το ΙΚΑ
και να πληρώσει και αμοιβές προσωπικού. Αυτά έχουν πάρθει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι γνωστά και εκ παραδρομής δεν τα βάλα και εγώ. Θα πρέπει να τα βάλω για να γίνει πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση. Θα το συμπληρώσω και αν θέλετε. Εντάξει, κύριε Καραμιχάλη. Θέλει να τοποθετηθεί κάποιο συνάδελφο. Μισό, κάτι άλλο, δεν τελειώσαμε. Όχι. Για τα πάγια υπάρχει ένα θέμα. Για τα πάγια εδώ υπάρχει ένα λεπτό σημείο. Θα μπορούσα να τα έχω εκπίσει για να πληρώσω τα λεφτά αυτά που λέμε που χρωστάει ακόμη η εγκαθάριση τη ΣΟΛ. Δεν το κάνω και τα ζητάω από το Δήμο, γιατί στο ΦΕΚ ίδρυση του Καφαδίλ που έχει βγει λέει ότι η περιουσία τα βυθά είναι περιουσία του Καφαδίλ. Το λέει ρητά. Εκεί βέβαια δεν θα μπορούσε να εννοεί τη μειχτή περιουσία, αλλά την καθάρι, δηλαδή αυτή που θα απομείνει από την εκαθάριση. Εγώ λέω για να μην μπει στην εκαθάριση ο εξοπλισμός αφού χρησιμοποιείται, να τον κρατήσει και απλά εσείς να μας πληρώσετε τη διαφορά των υποχρεώσεων. Και πάει και μεταφέρει στο Καφαδίλ, όπως λέει και το ΦΕΚ του. Να καλύψουμε, γιατί εδώ υπάρχει ένα κενό. Δεν μπορεί να το βάζει σε περιουσία και από την άλλη να εκαθαρίζει, και άμα δεν φτάσει. Αυτό. Ωραία. Κύριε Καραμιχάλη. Κανείς δεν θα το αγοράσει, θα το πάρει το Καφαδίλ. Έτσι. Θα μπορούσα εγώ να το έρθω. Τα 118 στο ΙΚΑ, πόσα χρόνια είναι, σε πόση διάρκεια. Δεν είναι όλα του ΙΚΑ, είναι και φορεία και προσωπικό. Δεν λέω πόση διάρκεια περιλαμβάνει, ποια φάση είναι αυτό που στήθηκε τα ΙΚΑ, είναι του Γιωργάκη. Όχι. Όχι, τελευταίες όφιλες. Που είχαν μπει στη ρύθμιση, ήταν τελευταίες όφιλες. Ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα. Όταν ήρθα σε εσάς, κάναμε αυτό. Ήρθα και σας είπα: αυτές είναι οι οφειλές. Αν πάρουμε το πρακτικό του ΔΣ, τότε θα υπάρχει. Μα κοιτάξτε. Ούτε ένα ευρώ σε εμάς. Να σας πρέπει να πάρω τα στοιχεία. Όχι, αλλά. Δεν τα αφήνω τίποτα, σας λέω. Είναι, δεν έχετε στοιχεία. Είναι από τα είπα τελευταίο χρονικό τότε. Διάστημα, είπα. Είναι αφήνετε νούμερα για μα εγώ. Δεν είπα. Ναι, μισό. Θα τελειώσουμε. Τα έχω τα στοιχεία, τα έχω φέρει σε Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε πάρει απόφαση, γι' αυτό σας τα λέω. Ναι, τελειώσει πρώτα. Εντάξει. Τα έχω φέρει. Εντάξει, κύριε Καραμιχάλη, ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Να απαντήσω εγώ στον κύριο αναγνώστο, αν δεν ενθυμείται ο κύριο Καραμιχάλη. Ρωτήστε την πρόεδρό σα, η οποία. Έκανε μεγάλη προσπάθεια για να πάρει φορολογική ενημερότητα γιατί χρώσταγε και εμείς πήγαμε προσωπικά και ρυθμίσαμε τα χρέη προς το ΙΚΑ και τους άλλους φορείς για να μπορέσει να δουλέψει γιατί είχε ίδια λογιστικό γραφείο. Ρωτήστε τι. Κάνετε λάθος. Με βάση τον νόμο μέχρι να αλλαχθεί και να... Βεβαίως. Αλλά ρωτήστε την πρόεδρό σας να σας το πει. Ωραία. Και δεν σας είπα ότι ήρθε να παρακαλά να κάνουμε ρύθμιση για να δουλέψει. Δεν σας το είπα αυτό. Κύριε Καραμιχάλη, να διαμορφώσουμε. Βεβαίως. Παρακαλώ. Βεβαίως. Α, έχετε υποχρέωση, Βεβαίως. Θα φορτώσω στο λαό ξυλιούποτε στα χρήματα. Άσε τα λαϊκή στην καμπάνια. Να προχωρήσουμε, παρακαλώ. Κύριε Καραμιχάλη, ζητάτε από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχτεί την έκθεση του εκαθαριστή, να αποδεχτεί την αμοιβή. Να αναλάβει την αμοιβή των εκαθαριστών της εκαθάρισης, τα έξοδα της εκαθάρισης και τελειώνει η εκαθάριση, τελειώνουμε οριστικά από Αγία τα Βυθά και η περιουσία στο τέλος που λέτε ότι τα ακίνητα τι άλλο είναι. Ναι, μια πράξη γίνεται έτσι. Και δεν μας απασχολεί στο μέλλον πια, τελειώνει εδώ το Αγία τα Βυθά. Συνάδελφοι, αυτό ψηφίζουμε, αποδεχόμαστε την έκθεση. Αποδεχόμαστε την αμοιβή και λίγη οριστικά το θέμα τα βυθά με την πράξη που θα κάνει στη συνέχεια ο εκαθαριστής. Υπάρχει κάποια αντίρρηση. Το θέμα περνάει ομόφωνα. Απέχει ο κύριος Πατσαβός. Σας ευχαριστώ. Λευκό και η λαϊκή συσπήρωση.